Το Toyota Aygo, πάντως σε best seller είναι. Και είναι καλό να μας πει και την ιστορία των αυτοκίνητων πόλης. Από ιστορία στο εμάς πρώτος. Συμφωνώ. Βρισκόμαστε στην αρχή της δεκαετίας του 2000, είναι δηλαδή τα γνωστά millennium. Τότε λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται η τάση για την αστική μετακίνηση, πολύ διαφορετικά από ό,τι την ξέραμε μέχρι τότε. Αρχίζουν λοιπόν οι άνθρωποι να μετακινούνται περισσότερο μέσα στις πόλεις τους, να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο για μετακινήσεις που δεν βόλευαν οι αστικές συγκοινωνίες, ουσιαστικά να το χρησιμοποιούν στον αστικό ιστό. Δηλαδή να μπορεί να κινηθεί ένα αυτοκίνητο και στην Πανεπιστημίου, αλλά να κινηθεί και στο ιστορικό κέντρο αν χρειαστεί. Δηλαδή, αν βρέχει ένα βράδυ και θέλουμε να πάμε σε ένα μπαρ στο Ψηρή, τι να κάνουμε. Η ανάγκη αυτή λοιπόν γέννησε τα αυτοκίνητα πόλης, δηλαδή μικρά ευέλικτα αυτοκίνητα. Αυτό το αφουγκράστηκε η Toyota και δημιούργησε το Aygo. Ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είχε όλες τις αξίες, την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία της Toyota σε πολύ πολύ μικρή έκδοση. Με 3,5 μέτρα μήκος είναι ένα ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης, μεταφέρει άνετα 4 άτομα χωρίς να στερείται τίποτα από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Μόνο που το όνομα Aygo κρύβει και ένα λογοπαίγνιο. Ο λογοπαίχτης του Traction είμαι εγώ. Λοιπόν, να βγω ή να μην βγω. Ιδού η απορία. Αλλά θα βγω γιατί έχω Aygo. Κατάλαβες. Και το Aygo είναι και εμφάνιση, δεν είναι, υπάρχει εξωτερικών δηλαδή. X-Design. X-Design και διχρωμία. Και διχρωμία. Αυτό το είπα εγώ. Εγώ το είπα. Εσύ το είπες, αλλά ο Θωμάς πρέπει να πει για το εσωτερικό. Συμφωνώ. Στο ανανεωμένο Toyota Aygo έχουμε μικρές πινελιές αλλαγών αισθητικές προς το καλύτερο. Όμως έχουμε και τεχνολογική εξέλιξη. Στο καντράν που είναι μπροστά του τιμόνι έχουμε περισσότερα στοιχεία ενημέρωσης όσον αφορά την κατανάλωση, τα χιλιόμετρα κτλ. Έχουμε μία οθόνη έγχρωμη 7 ιντζών για τα συστήματα infotainment, δηλαδή ψυχαγωγία και ενημέρωση, ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε οθόνη οπισθοπορίας. Συνεργάζεται με Apple CarPlay ή Android Auto. Χωράει άνετα 4 άτομα, ενώ έχει και ένα αξιοπρεπές πορπαγκάζ. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην έχει και μικροθήκες για διάφορα αντικείμενα μέσα στην καμπίνα. Μήκος 3,45, ούτε 3,5 μέτρα. Να τα αφήσουμε. Βέβαια και να τα αφήσουμε. Και τι έχει συμβεί σε αυτά τα μέτρα. Έχει γίνει η βέλτιστη, η ιδανική αξιοποίηση και του τελευταίου χιλιοστού. Έχει τρομερούς χώρους. Το θέμα είναι αυτούς τους χώρους, πού τους πας και πώς τους πας. Και αν τρυπώνει ο Θωμάς την πόλη και με ποιο τρόπο. Κάτι λιγότερο από 2,5 μέτρα μεταξόνιο είναι ευέλικτο μέσα στα στενά της πόλης. Εγώ θέλω να μας πει ο Θωμάς πώς είναι η ζωή μες στο Aygo. Σε επίπεδο ποιότητας κίνησης έχουμε καλύτερα ρυθμισμένες αναρτήσεις, ενώ έχει αυξηθεί και το επίπεδο ηχομόνωσης για να είναι πιο άνετο το ταξίδι και η μετακίνηση των επιβατών στην καμπίνα. Είσαι να μετακινηθείς. Σε έψαχνα σε όλο το χωριό. Εμένα. Το αυτοκίνητο αυτό κινείται με τα ράνδους. Όχι. 72 άλογα έχει. Το προηγούμενο είχε 69. Πάντως άλογα είναι, όχι τα ράνδους. Και έχει 4,1-4,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα κατανάλωση. Πολύ καλό. Τρικύλινδος. Γιάννης. Όλο δόξες μου είναι πάντως ο Θωμάς, έτσι. Την κυνηγάει ο Θωμάς δόξα, αλλά δεν μιλάμε για την ουσία. Ναι, μετά τις δόξες να πούμε και για τις τιμές. Λοιπόν, 9.890 ευρώ για το τρίθυρο και 10.220 ευρώ για το πεντάθυρο το Toyota Aygo. Και έτσι